Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε άλλη μια εκπομπή του Shut Attack. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε μια υπέροχη εβδομάδα. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Survivor. Λοιπόν, όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε την αποχώρηση της Μαρίας Αντωνά, η οποία ήταν, πήγε στη μονομαχία μετά από την κάλπη μαζί με την Αναστασία Τσέρου, την Μαριλίνα από τους μαχητές και την Ευγενία Μπόρλα. Εγώ, να σας πω η γνώμη μου, πιστεύω ότι το έκανε και λίγο επίτηδες να αφήσει τη μονομαχία και να φύγει και να αποχωρήσει, γιατί ήταν πιο δυνατή. Βασικά ήταν η δεύτερη πιο δυνατή από την Αναστασία, γιατί η Αναστασία έχει ξεκινήσει να ανεβαίνει πάρα πολύ αγωνιστικά. Λοιπόν, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τα στατιστικά των παιχτριών και είπε ότι ήταν η πρώτη η Αναστασία σε στατιστικά, άρα αυτή διάλεξε και τον στόχο στη μονομαχία. Γι' αυτό δεν ήξερα τι ακριβώς είναι, ποια είναι η πιο δυνατή, γιατί η Αναστασία μπήκε τελευταία. Τελευταία προσθήκη, άρα ναι, ήταν η πιο δυνατή η Αναστασία και είχε τα πιο ψηλά στατιστικά και διάλεξε τον στόχο. Τα στατιστικά της ήταν 54%, της Μαρίας Αντωνά ήταν 41%, λίγο πιο κάτω η Μαρία, της Μαριλίνας ήταν 32% και της Ευγενίας ήταν 10%. Λοιπόν, ο εφιάλτης του Αλέξη Παπά, καθώς τον δυσκόλεψε πολύ όταν ήταν ίδιος υποψήφιος για αποχώρηση, ήταν αυτός ο στόχος ο οποίος διάλεξε η Αναστασία Τσέρου. Τα ζευγάρια που αγωνίστηκαν ήταν η Αναστασία με την Ευγενία και η Μαρία με την Μαριλίνα, με στόχο τις 4 νίκες, και πρώτη η Αναστασία εξασφάλισε την παραμονή της στο παιχνίδι. Για να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει τα επόμενα παιχνίδια. Λοιπόν, είδαμε ότι ξεκίνησε η εβδομάδα με πολλές ανακατατάξεις και πολλά μπερδέματα, γιατί όπως βλέπουμε πάντα στο Survivor, στη μέση του Μάρτη γίνεται η μίξη των ομάδων, και γι' αυτό εννοώ ανακατάταξη και μπερδέμα και χάος. Λοιπόν, οι δύο ομάδες, διάσημοι και μαχητές, ανήκουν στο παρελθόν και πλέον βλέπουμε τους μπλε και τους κόκκινους. Στην πρώτη ομάδα των κόκκινων έχουμε πλέον τη Δαράκα, την Ασημίνα, την Ιωάννα Τζαβέλα, την Αναστασία Τσέρου, η οποία ήταν και μονομάχος, την Άιρα Άντομαϊτιτέ, τον Χριστόφορο τον Ταξίδι, Φάνη Μπολέτσι, Αλέξη Παπά, Γιώργο Γιουλέκα, Νίκο Ρικουνάκη και Γιάννη Περπατάρη. Από την άλλη έχουμε στους μπλε του η Σταυρούλα Χρυσαϊδή, τη Δώρα Νικολή, την Ευγενία Μπόρλα, τη Μαριλίνα, τη Χρύσα, τον Ντάνιελ, τον Σάβα, τον Τζέιμς, τον Σταμάτη και τον Θοδωρή και τον Γιώργο Παπαχαραλάμπους. Παιδιά, εγώ πραγματικά αγωνιστικά θέλω πολύ να φτάσει πολύ μακριά ο Θοδωρής. Δεν ξέρω, κάτι έχει καλό πάνω το αυτό το παιδί και σου βγάζει κάτι συμπαθητικό. Θέλω να πάει μακριά. Αυτός, ο Ρικουνάκης, μ' αρέσει, η Δώρα, όπως είπα και στην αρχή. Ο Περπατάρης πια δεν μ' αρέσει, γιατί ξεκίνησε να βγάζει ένα πολύ κακεντρεχές χαρακτήρα, ο οποίος δεν φαινόταν. Γιατί στην αρχή το έλεγε η Δώρα και η Άιρα και μετά λες, ποιος από τους δύο λέει ψέματα, λέει αλήθεια, και τελικά έχουμε αλήθειες εδώ, ότι η Δώρα και η Άιρα έλεγαν την αλήθεια. Ναι, δεν μ' αρέσει πολύ ο χαρακτήρας του τελευταία και αγωνιστικά έχει πέσει λίγο. Βλέπουμε ότι με τη μίξη των ομάδων δημιουργήθηκαν και οι πρώτες εντάσεις, εφόσον
είναι αναμενόμενο μετά από κάθε μίξη να σπάνε οι παρέες και να πηγαίνουν άλλοι από εδώ και άλλοι από εκεί. Όπως είπαμε παρέες, τώρα εννοούμε την παρέα του James, της Σαβούλας, του Φάνη, του Γιουλέκα και του Πατάρη και της Χρύσας. Και τελικά έμεινε η Χρύσα με τον James και τη Σταβούλα στη μια ομάδα, στους μπλε, και πήγε στους κόκκινους ο James με την... συγγνώμη, ο Φάνης με τον Περπατάρη στην άλλη, και εδώ Γιουλέκα. Και είδαμε τις πρώτες λογομαχίες, να μην πω καβγάδες, γιατί δεν ξέρουμε. Λοιπόν, η πρώτη λογομαχία ήταν ανάμεσα στη Σταβούλα και στον Γιουλέκα, ο οποίος σε ένα αγώνισμά του με τον Σταμάτη Ταλαδιανό, ο Σταμάτης είχε χτυπήσει και πήγε να πνιγεί και ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι ο από πίσω του χτύπησε, γιατί ήταν ήδη πολλά μέτρα μακριά και δεν γύρισε να το δει για να του ζητήσει, για να το ρωτήσει πώς είναι και να του πει περαστικά. Πράγμα το οποίο κάπως το στοχοποίησε από τον Σταμάτη. Αυτό πήγε και να του καταλογίσει και η Σταυρούλα, ότι δεν σταμάτησε να δει το συμπαίχτη του και συνέχισε στο στόχο. Όμως είναι λογικό ότι πάνω στην ένταση και στον καυγά, κάποιος που τρέχει δεν μπορεί να δει ποιον έχει από πίσω του, γιατί η μόνη του έγνοια είναι να φέρει τον πόντο στην ομάδα του. Εδώ μπορώ να το δώσω του Γιουλέκα, αλλά μ' αρέσει πολύ το παρεάκι Μαριλίνα Σταμάτης και δεν μ' αρέσει που τους κάνουν έτσι, ας πούμε, που τους συμπεριφέρονται άσχημα. Λοιπόν, είδαμε τον πρώτο αγώνα Ηλίας να βάφεται κόκκινος και να βγαίνει υποψήφια η Ευγενία Μπόρλα από τους μπλε. Λίγο αναμενόμενο, γιατί εγώ το περίμενα. Εγώ αυτή την κοπέλα τη λείπαμε πάρα πολύ. Δεν μπορεί να σταυρώσει μία νίκη. Δηλαδή είναι τόσο κοντά και δεν τη φέρνει. Είναι εκεί που λες άδικο, πάρα πολύ άδικο. Λοιπόν, έχουμε την Κατερίνα Δαλάκα που έφερε το 19 για τους κόκκινους και συνέχισα σε flag race με την Ιωάννα Τζαβέλα και τον Νίκο Ρικουνάκη να προχωρούσε το 11-9. Και ο Ρικουνάκης έχει ανέβει πάρα πολύ αγωνιστικά τώρα τελευταία. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε ότι αυτή η μίξη των ομάδων, κάποιος τους ανεβάζει και κάποιος τους κατεβάζει. Έτσι πάνε αυτά. Ο Γιάννης Περπατάρης ήταν αυτός που έβαλε τον τελευταίο κρίκο στο στόχο και έφερε την νίκη στο 12-9 για την κόκκινη ομάδα. Και οι κόκκινοι έκαναν το 19-18 στους αγώνες. Και έτσι πήγανε χορτάτι οι κόκκινοι. Λοιπόν, είδαμε και το δεύτερο αγώνα Ηλίας να βαφέται κόκκινος, ο οποίος μέσα από αυτόν βγήκε υποψήφια η Χρύσα. Εγώ περίμενα να σας πω να βγει η Μαριλίνα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκαν να βγάλουν τη Χρύσα. Μήπως γιατί πλέον το έχουμε απομυθοποιήσει λίγο στο μυαλό μας, ότι ξέρεις, η Χρύσα πλέον είναι στο παρεάκι, δεν θα την ψηφίσουν κάποιοι. Εντάξει, τώρα όμως που έχει σπάσει η πεντάδα, είναι λογικό ότι δεν θα ψηφιστεί. Δηλαδή, άντε να μην την ψηφίσει ο James και η Σταυρούλα. Είδαμε και ένα καυγά, όχι καυγά, λογομαχία πάλι με τον Γιάννη Περπατάρη και τη Χρύσα. Η οποία Χρύσα είπε ότι δεν της έρχεται καθόλου καλά στο μυαλό να ακούει τους φίλους της που άλλαξαν ομάδα, ότι υποστηρίζουν κάποια άλλη κοπέλα, και συγκεκριμένο ο Περπατάρης είπε: «Μπράβο Άγυρα, είσαι πολύ καλύτερη και το έχεις από τη Χρύσα». Από τη μια, δεν επικροτώ την άποψη αλλάζω ομάδα και με τους φίλους μου, δεν την επικροτώ, πώς να το εξηγήσω. Είμαι με τους φίλους μου, αλλάζω ομάδα, αλλά δεν λέω κάποια σχόλια τα οποία θα στεναχωρήσουν και το φίλο μου, γιατί ουσιαστικά έχουν περάσει μαζί 2 μήνες παρέας στην προηγούμενη της ομάδα.
κάπου να υπάρχει και ένα όριο. Αυτό το πράγμα το είχαμε δει και στο προηγούμενο Survivor, στο προ-προηγούμενο, στο 22, με τη Σοφιάνα και την Ασημίνα, οι οποίες τελικά ήταν η αρχή του τέλους της φιλίας του, αυτό το πράγμα. Είδαμε τελικά τη Χρύσα να βγαίνει υποψήφια, όπως έχω ξαναδεί πριν λίγο. Ο τρίτος αγώνας ασυλίας πιστεύω ότι θα βαφτεί μπλε. Άρα, άμα βαφτεί μπλε ο πρώτος αγώνας ασυλίας, ο τρίτος, συγγνώμη, από τους κόκκινους θα βγάλουν κοπέλα, η Ασημίνα και η Δαλάγα δεν βγαίνουν σίγουρα. Η Αναστασία δεν βγαίνει γιατί έχει δυναμώσει. Πιστεύω ότι μπορεί να βγάλουν την Άιρα. Και ας έχει φέρει κάποιες νίκες. Δηλαδή είναι εκεί που λέτε ότι το παιχνίδι πλέον παίζεται ανάμεσα σε Άιρα και Αναστασία Τσέρου. Την Ιωάννα που κλείνει να την ψηφίσουν. Γιατί τη χρειάζονται. Ξέρουν ότι σε μέλλον δικαίω, σε μεταγενέστερο στάδιο θα τους είναι χρήσιμοι. Άρα μπορεί να παιχτεί λίγο σε Αναστασία, γιατί θα το δουν και λίγο ότι είναι πιο καινούργια που έχει μπει εδώ μέσα. Εντάξει, δεν ξέρω αν το βλέπουν έτσι πλέον, γιατί έχουν αλλάξει ομάδες. Και συνεχίζουμε εδώ και 4 εβδομάδες σε να βλέπουμε γυναικεία μονομαχία και γυναικεία αποχώρηση. Οι άντρες είναι ακάθεκτοι. Επίσης, δεν μου έρχεται καλά και στα μάτια μου το να βλέπω το Σάββατο και έντζοχλο εδώ και 4 εβδομάδες να μην κάνει τίποτα. Ναι, έχει χτυπήσει, αλλά. Πρέπει κάπως να ξεκινήσει να κουνάει το χέρι του. Ας πούμε, ο Ηλέδης ήταν 2 εβδομάδες με βγαλμένο τον ώμο και δεν αντέχε και μπήκε και έπαιξε. Λοιπόν, πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να συνεχίσουμε με Φαμαγούστα. Χαιρές, καλησπέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, άλλο ένα pre-game, 21 Φλεβάρι 2024. Άλλο ένα pre-game show με τον Κώστα Σαραντόπουλο απευθείας από το NSTV μόλις ξεκίνησε. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Έχουμε επίσης ζωντανούς αγώνες, κύπελο Ελλάδας. Αναμέτρηση, τη revanche του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι πριν μία εβδομάδα στην Τούμπα είχε έρθει 0-1, είχε επικρατήσει ο Παναθηναϊκός με γκολ του Αντρέας Πόραρ και έχει αυτό το προβάδισμα του ενός γκολ μέχρι στιγμής, διότι να πούμε ότι βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό του αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Το μάτς παραμένει 0-0 και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει έναν από το ζευγάρι Πανετολικού ή Άρη. Υπενθυμίζουμε πρώτο παιχνίδι στο Αγρίνιο, είχε πάρει σκορ πρόκρισης ο Άρης με 0-1 με γκολ του Φραν Βέλεθ και η ρεβάνς που αναμένεται να γίνει στην Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου. Αυτά, ότι είναι ζωντανό θα το πούμε για ενδεχόμενο κάποιο γκολ ή του τελικού αποτελέσματος. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ για τον δικά μας που λέμε πάντα σαν κύριο μέλημά μας να σας ενημερώνουμε, τον τοπικό μας αθλητισμό εδώ στη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιο Μήλο να έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γυναίκες, βόλεϊ, όπως επίσης και αντρών. Να πούμε επίσης ότι τώρα πριν μισή ώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο κλειστό Κρίσος Πέρσης ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον ΑΣ Παπάγου για την Elite League. Ο Πανιόνιος, αν και δύσκολα διαπήρωση Ξεδίρου, επικράτησε με 76-93 κόντρα στον πολύ σκληροτράχυλο Παπάγο, ο οποίος το πάλεψε μέχρι το τέλος. 76-93 τελικό σκορ. Μια νίκη που φέρνει τον Πανιόνιο ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του στα σαλόνια της Α1, αν και θα κρυθεί σίγουρα από την διαδικασία των play-off,
Απλά είναι και μια νίκη ανάσα, διότι προέρχεται και από την ήττα που υπέστη, τη βαριά ήττα στο Final 8 από τον Προμηθέα Πατρών, με το συν 40 υπέρ των Πατρινών, αλλά και την ήττα που είχε υποστεί στο πρωτάθλημα πριν το Final 8, οπότε έπρεπε να βγάλει αντίδραση προς τον κόσμο του, αν και σήμερα ήταν δύσκολο, ο Παπάγος του βάλε πολύ.
Καλοχερές, καλησπέρες, αγαπητοί φίλες και φίλοι. Τετάρτη σήμερα, άλλο ένα pre-game, 21 Φλεβάρι 2024. Άλλο ένα pre-game show με τον Κώστα Σαραντόπουλο απευθείας από το NSTV μόλις ξεκίνησε. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Έχουμε επίσης ζωντανούς αγώνες, κύπελο Ελλάδας, αναμέτρηση, τη revanche του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζουμε το πρώτο παιχνίδι πριν μία εβδομάδα στην Τούμπα είχε έρθει 0-1, είχε επικρατήσει ο Παναθηναϊκός με γκολ του Αντρέας Πόραρ και έχει αυτό το προβάδισμα του ενός γκολ μέχρι στιγμής, διότι να πούμε ότι βρισκόμαστε στο 55ο λεπτό του αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, το μάτς παραμένει 0-0 και με αυτό το σκορ ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου εκεί θα αντιμετωπίσει έναν από το ζευγάρι Πανετολικού ή Άρη. Υπενθυμίζουμε πρώτο παιχνίδι στο Αγρίνιο, είχε πάρει σκορ πρόκρισης ο Άρης με 0-1 με γκολ του Φραν Βέλεθ και η ρεβάνς που αναμένεται να γίνει στην Θεσσαλονίκη είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαρτίου. Αυτά, ότι είναι ζωντανό θα το πούμε για ενδεχόμενο κάποιο γκολ ή του τελικού αποτελέσματος. Έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ για τον δικά μας που λέμε πάντα σαν κύριο μέλημά μας να σας ενημερώνουμε, τον τοπικό μας αθλητισμό εδώ στη Νέα Σμύρνη. Πανιόνιο Μήλο να έχουμε να πούμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, γυναίκες, βόλεϊ, όπως επίσης και αντρών. Να πούμε επίσης ότι τώρα πριν λίγο, πριν μισή ώρα ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο κλειστό Κρίσος Πέρσης ανάμεσα στον Πανιόνιο και στον ΑΣ Παπάγου για την Elite League. Ο Πανιόνιος, αν και δύσκολα διαπήρωση Ξεδίρου, επικράτησε με 76-93 κόντρα στον πολύ σκληρό σκληροτράχυλο Παπάγο, ο οποίος το πάλεψε μέχρι το τέλος. 76-93 τελικό σκορ.